Πιστεύετε αυτό το χάλι που έχουν αυτή τη στιγμή οι δρόμοι, που είναι γεμάτοι γούβες και όλα αυτά, η καθημερινότητα είναι σωστή στο Βέλο? Έχετε ξαναζήσει στο Βέλο έτσι? Το Βέλο σίγουρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχει δεινοπαθεί κυρίως ως προς τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή και που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, την ποιότητα ζωής του πολίτη. Και μάλιστα από αυτά τα γεγονότα κρίνεται αν πραγματικά υπάρχει δυνατότητα κυρίως επιλογών και προτεραιοτήτων από τη Δημοτική Αρχή. Όταν λοιπόν βλέπουμε στους οδικούς άξονες αλλά και στις γειτονιές τους δρόμους και καταλυγμένους με γούβες και μάλιστα πολλές φορές να πληρώνονται, να συμπληρώνονται αυτές οι γούβες με ψυχρή άσφαλτο και την ημέρα που βρέχει, καταλαβαίνετε ότι την επόμενη πάλι γούβα θα είναι γούβα και η καθημερινότητα θα υποβαθμίζεται καθημερινά και η ποιότητα της ζωής των πολιτών. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι μια δημοτική αρχή μπορεί να προτάξει τέτοια ζητήματα που δεν είναι μεγάλο κόστος και να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής με πιο σοβαρό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θέλει χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία ή από την περιφέρεια, είναι καθαρά διαχείριση της καθημερινότητας. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή το Βέλο, ο Βέλο Βόχα, η Δημοτική Αρχή, έχει ένα αυτόματο πιλότο που άλλα βλέπει και άλλα δεν βλέπει, ή βλέπει και κάνει ότι δεν βλέπει? Εγώ πιστεύω, γιατί δεν μπορώ να... εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν μερικά αξιόλογα παιδιά, με αξιόλογοι αιρετοί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά τι γίνεται, όταν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν την δύναμη, την ψυχική, να βοηθήσουν την καθημερινότητα, να βοηθήσουν τον πολίτη, να βοηθήσουν την ομορφιά της πόλης, αλλά που δεν διατίθεται μέσα υπάλληλοι, μηχανολογικός εξοπλισμός και οποιαδήποτε χρήματα χρειάζονται έστω και για αυτές τις μικρές παρεμβάσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν την παρουσιάζει. Θεωρώ ότι ολιγορεί, δεν μπορεί. Ναι, αλλά συνέχεια λέει ότι δεν έχει λεφτά. Δεν είναι απάντηση αυτή. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ο πολίτης και λέει μερικές κλάρες ενός δέντρου φυσικής ομορφιάς πέφτουν στον δρόμο και δεν μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο, το φορτηγό και σκίζει το μουσαμά, και λέει δεν έχω λεφτά να πάω να κόψω αυτές τις κλάρες, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν αντιμετωπίζονται τα ζητήματα με σοβαρότητα από τη Δημοτική Αρχή.